Καλημέρα! Περίπατο στη θάλασσα και δείτε τη θέα κάτω, πραγματικά είναι η πιο όμορφη θέα. Ευκήκαμε στα βουνά με τον παπά μου για να βρούμε αγρέγια, σπαράγγια στα ελληνικά. Αλλά δείτε πόσο μαγικό τοπίο είναι τούτο. Θάλασσα και απέναντι βουνά. Όσον εγώ είμαι πάνω στα βουνά, ο Λέο γυρίζει ελεύθερος στα χωράφια με τη μαμά μου. Ήρθε και ο Λέος στο βουνό. The Lion King. Ο Λέο είναι ο μόνος που καλοπερνά στο χωριό. Δείτε πόσο χαρούμενος είναι που ήρθε στο χωριό και στη θάλασσα. Αρκετές ώρες μετά επιστρέψαμε από τη θάλασσα. Φάμε σημεριανό. Και τώρα θέλω να κάνω λίγο skin care. Επίσης έπιασα την κρέμα δαμέ πρόσφατα από το φαρμακείο, που είναι για μειχτό δέρμα, για λιπαρόν και ξηρό δέρμα. Ήταν σε προσφορά, οπότε έπιασα την δοκιμάσω. Τούτες τις 2-3 μέρες που την έβαλα, μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένη και όντως ενυδατώνει αρκετά. Και δεν είμαι ούτε τόσο λιπαρή στα σημεία που είμαι λιπαρή, γιατί είμαι λιπαρή στη μύτη και στο μέτωπο πάρα πολλά. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη. Επίσης το δέρμα μου τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω τι έπαθε. Βασικά θέλει καλή ενυδάτωση και να πίνω περισσότερο νερό. Επίσης έχω να πω πόσο τυχερή νιώθω που έχω σπίτι σε χωριό, που έχω χωριό γενικά, γιατί πολλοί κατάγονται και πολλοί έχουν σπίτι μόνο στην πόλη ή μένουν σε χωριό, ενώ είναι το πατρικό τους σε χωριό. Και νιώθω πολλά τυχερή που έχω το σπίτι μου στην πόλη και έχουμε και ένα σπίτι στο χωριό, γιατί έχεις το ανάγκη, ας πούμε, να ξεφύγεις ένα Σαββατοκυριακό ή τις γιορτές. Επίσης
καλοκαίρια, ειδικά μέσα στο χωριό μου που έχει θάλασσα 10 λεπτά με το αυτοκίνητο, νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχω σπίτι σε χωριό. Και επίσης μπορεί να υπάρξουν και υπάρχουν χρονιές που μπορεί να μην μπορούμε να πάμε σε ξενοδοχείο και διακοπές. Οπότε αν έχεις κάπου να ξεφύγεις, και τούτο εννοώ ότι καλύτερο, και νιώθω πολλά τυχερή για τούτο. Επίσης ακόμα κάτι που έχω να πω σχετικά με το δέρμα μου είναι ότι πιο παλιά είχα βγάλει το μουστάκι μου λάθος και όταν βγήκα στον ήλιο έμεινε μου σημάδι που τότε και όποτε ευκαινεί ο ήλιος φαίνεται μαύρο δαμέ χωρίς να έχω τρίχες και δεν ξέρω πώς να το φύγω παρόλο που βάζω αντιλιακό όχι συνέχεια αλλά βάζω αρκετά συχνά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μπορώ να το φύγω γιατί είναι απέσιο ενώ δεν έχω τρίχες και φαίνεται ότι έχω μουστάτσι ειδικά όταν αρχίσει να βγάζει ήλιο γίνεται χειρότερο. Ότι όποτε έρθουμε στο χωριό δεν γίνεται να μην ανεβούμε βουνά και να μην κάνουμε εξερευνήσεις στη φύση επειδή κατεβαίνω κάτι φορά όμως see you later. Ακόμα μια φορά είμαι στα χωράφια και ήρθαμε να δούμε τις τουλίπες στο χωριό. Σήμερα είμαι όλη μέρα στα χωράφια. Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου, που υποτίθεται είναι Άνοιξη, βέβαια λέμε τη γνωστή παροιμία το Μαρτί ξύλα φύλαε πριν κάψεις τα παλούτσια, έτσι λέμε στην Κύπρο. Και ενώ στο χωριό ήμασταν στη θάλασσα, είχε λίγο ήλιο, είχε λίγο αέρα, αλλά ήταν μια ανοιξιάτικη ηλιόλουστη μέρα με λίγο αέρα. Όταν ήρθαμε πίσω στη Λευκωσία, κοιτάξτε τι αντικρίσαν τα μάτια μας. Ναι, είναι χαλάζι το οποίο εστίβασε και φαίνεται έναν τοπίο χιονισμένο το οποίο ούτε τον Γενάρη δεν είχε έτσι στη Λευκωσία τουλάχιστον γιατί στα βουνά εντάξει έκαμε σίγουρα αλλά στη Λευκωσία έτσι το οποίο ούτε το χειμώνα μέσα στο κατασύμωνο όσον έκαμε δηλαδή δεν είδα. Είμαι πίσω στην έδρα μου, είμαι πίσω στο σπίτι μου, επιστρέψαμε από το χωριό. Ήταν ένα mini vlog από την Καθαρά Δευτέρα και το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας. Ήταν ένα vlog όλων εξερευνήσεις στη φύση, περιπάτους στη θάλασσα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάνετε μου ένα like, κάνετε μου subscribe γιατί βοηθάμε. Επίσης, αρχίζει να μεγαλώνει η παρέα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τούτο. Και ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι να φτάσω στο στόχο μου.
Οπότε αν θέλεις κάμε και ένα share το βίντεο ή το κανάλι μου για να το δουν και άλλα άτομα, να μεγαλώσει αυτή η παρέα. Αυτά, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!